Καλώς ήρθατε στο podcast Μουσική και... Ένα podcast με τον Γιώργο Φακανά. Γιατί τελικά, η μουσική είναι παντού. Καλημέρα Χρήστο. <laughs> Καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ. Και που θα ξεκινήσουμε παρέα να κάνουμε μια, ένα podcast mm -hmm. το οποίο θα έχει σε σχέση τη σχέση μάλλον της μουσικής ναι. με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Ναι. Ξέρεις, επειδή εγώ είμαι μουσικός... Ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθω και να βλέπω πώς αντιδρά ο κόσμος που κάνει διάφορα άλλα επαγγέλματα mm -hmm. στη μουσική. Στη μουσική. Και τι ρόλο παίζει η μουσική στη ζωή του. Γιατί και αυτό παίζει πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλο ρόλο πάρα για πολύ. μένα, για το πώς κινούμαι κι εγώ σαν καλλιτέχνης από εκεί και πέρα. Σαφέσταται. Ε, Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να σε καλά. Α, η μουσική τι ρόλο παίζει στη δικιά μου ζωή, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η μουσική. Η μουσική Ωραία. είναι η δεύτερη μεγάλη αγάπη. Ε, δεν θα έλεγα μετά τα σπορ, ναι. θα έλεγα σε παράλληλη δια, διαδικασία και δραστηριότητα με Υπέροχα. τα σπορ. Υπέροχα. Ε, στον uh, Big Wins for FM που κάνω τις εκποπές, ναι. κάθε Σάββατο πρωί εδώ και 14 χρόνια και πιο πριν έκανα διάφορες αφιερωματικές, ε, η εκπομπή μου λέγεται «Τα Διαμάντια είναι παντοτινά» και τα τραγούδια που παίζουμε πολλές φορές είναι τραγούδια που έχουν να παίξουν πολλά χρόνια στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ναι. Ξεχασμένες ιστορίες. Ένα κομμάτι που έγινε νούμερο ένα με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο. Ναι. Ένα κομμάτι μέσα από τον αθλητισμό που ξανά έρθει στην επιφάνεια. Αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό είναι σημαντικό. Ε, κάποιο γεγονό αθλητικό που έχουμε τώρα, που εκείνη την εποχή που συνέβη ναι. την προηγούμενη φορά του, ποιο ήταν το κομμάτι το οποίο ήταν επιτυχία για την εποχή. Πας συνήθω μερικέ φορέ με επιτυχίε σε κομμάτια. Μάλιστα. Αλλά έχουμε παίξει και α θυμάμαι είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα για την πρώτη νίκη που είχε κάνει ας πούμε, ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα επί οποιασδήποτε από τις μεγάλες ναι. Ολυμπιακό ΑΕΚ Παναθηναϊκό που ήταν μια νίκη επί της ΑΕΚ δεκαετία Μάλιστα. 60. Εκεί λοιπόν ήταν η εποχή που υπήρχαν δύο-τρία τραγούδια από αυτά που έχουμε αγαπήσει όλοι μας που είχαν βγει. Με Ελευθέρη Παπαδόπουλου στους στίχους, με... Ναι. Υπήρχε ένας εμβληματικός δίσκος, «Ο δρόμος», που είναι από τους του ωραιότερους του, πλέσσα, ναι, ναι. του, του Ε, Εκεί υπάρχει το άγαλμα του Πουλόπουλου, ναι, εκεί υπάρχουν και άλλα, το «Ξημερώνει Κυριακή». Και, mm -hmm. και πάνω στα τραγούδια αυτά, ναι. εξηγήσαμε λίγο την εποχή την πρώτη νίκη που ήταν εκεί περίπου του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, την πρώτη νίκη με τον Παναθηναϊκό και την πρώτη νίκη με τον Ολυμπιακό, βγάζοντα στον αέρα και κάποιον εκείνη την εποχή από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Τέλειο. Θέλω να σου πω τώρα ότι ενώ συνήθω δεν έχω, παίζω ελληνικά κομμάτια ναι. στην εκπομπή μου, παίζω κυρίω ξένα, uh -huh. λατρεύω όπως οι περισσότεροι που γεννηθήκαμε στη δεκαετία του 60, το ροκ της δεκαετίας του 70, ε, τα mainstream κομμάτια για να τα πούμε όπως τα, τα, τα λέγαμε αργότερα, ναι, τα λέμε αργότερα, pop ναι. τα λέγαμε, τις εποχής, ναι. κομμάτια που μπορεί εκείνη την εποχή να μην τα ακούγαμε στην δεκαετία του 70, του 80 ναι. και με τα χρόνια καταλάβαμε ότι είναι κλασικά, ναι. κομμάτια μέσα, πούμε, από το Saturday Night Fever των, mm -hmm. των Bee Gees, από την ταινία, που εκείνη την εποχή ε, υπήρχε ένας διαχωρισμό ότι αν ακούς ροκ δεν να ακούς και το Night Fever, ας πούμε, καταλαβαίνει με τα χρόνια το... Ο Deep is Your Love, α πούμε, το Μπιτζή είναι ένα κομμάτι yeah. διαχρονικό. Yeah, αυτό συνέβαινε και σε εμά που ασχολούμαστε με τη μουσική. Πολύ. Ότι χωρίζαμε τον κόσμο σε κατηγορίε ανάλογα. Επίση δεν μου αρέσει η κατηγορο... yeah. κατηγοριοποίηση, δηλαδή. Τι πάει να πει έντεχνο τραγούδι. Mm. Ένα ωραίο τραγούδι είναι ένα ωραίο τραγούδι. Mm. Τι πάει να πει α, ε, λαϊκό τραγούδι, mm. πάει να πει, α, ε, τραγούδι. Mm. Πάει να πει yeah. ρεμπέτικο τραγούδι. Ναι, υπάρχει κατηγορία. Υπάρχουν τα ρεμπέτικα τραγούδια, τα ξέρουμε. αλλά Υπάρχουν και οι μέρες, δηλαδή σε ένα ωραίο βράδυ κοντά στι απόκριε σε ένα ρακάδικο, θα ακούσει. που έχουν μουσική. το μπουζουκάκι. Yeah, δεν βέβαια. θα ακούσει yeah. το night fever. Yeah. Όχι, όχι. Ε, αντίστοιχα, yeah. σε μια βραδιά που είσαι με το ποτό σου έξω, yeah. είναι καλοκαίρι, είναι εκεί που είσαι σε ένα ωραίο χώρο κτλ., θα παίξει μια lounge μουσική. Από πίσω. Yeah. Θα παίξει μια fusion μουσική. Ε, όλα τα πράγματα έχουν τι ώρε του. Yeah. Αλλά η μουσική είναι κακά τα ψέματα. Η yeah. μελωδία. Του soundtrack της ζωής μας. Αυτή είναι η μουσική. Εγώ συνηθίζω να λέω μάλιστα ότι είναι το προϊόν που καταναλώνεται περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον από κόσμο. Από άλλο στον κόσμο. Σκέφτομαι ότι η μουσική υπάρχει παντού. Υπάρχει ακόμα και στο ασανσέρ. Υπάρχει ναι. στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχει φυσικά στι συναυλίε, στην τηλεόραση. Στα κινητά μα τηλέφωνα. Ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο, ραδιόφωνο μπαίνουμε στο αυτοκίνητο, θα ακούσουμε ε, ραδιόφωνο. Η πρώτη θα ακούσουμε και ήχο. Θα ναι. ακούσουμε και συζήτηση. Θα ακούσουμε όμω και μουσική. Ναι. Η πρώτη μου κίνηση μπαίνοντα στο αυτοκίνητο είναι να βάλω ένα ναι, σταθμό αρέσει, που αρέσει. παίζει μουσική. Ναι. Δεν μ' αρέσει επίση, ενώ έχω μαζί μου στο αυτοκινητο 6 6.000-7.000-8.000 κομμάτια στο, 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 ναι, στο MP, ναι. MP3 και στα, στα, στα USB. Θέλω να διαλύει κάποιο άλλο τη μουσική εκείνη την <laughs> για μένα. Ξέρεις, γιατί αυτό το πράγμα επίση θέλει να ακούσει κάτι πιο καινούριο. Ναι. Μ' αρέσουν επίση πάρα πολύ. Το ότι πειράζουν κάποια παλιότερα τραγούδια και τα ναι. φτιάχνουν σε μια πιο καινούργια έκδοση. Δεν μερικές είναι αν. μερικέ φορέ είναι πετυχημένο. Αν είναι ναι. πετυχημένο, ναι. είναι πολύ πετυχημένο. Mm -hmm. Επίση έτσι μαθαίνει ένα νεότερο παιδί ah, ένα α, παλιότερο βέβαια, τραγούδι. Πολλέ φορέ επίση έχουν βοηθήσει σε αυτό οι σειρέ, mm -hmm. ε, τα έργα που χρησιμοποιούν μουσικέ, οι, mm -hmm. οι ταινίε, που ξαναπέζουν ένα παλιότερο κομμάτι και όταν θα παίξει εκεί. Θα το αναζητήσει κάποιο yeah. ξανά μετά από χρόνια. Yeah. Και όλα αυτά πολλά, πολύ σωστά το είπε. Είναι κατανάλωση. Κατανάλωση ενό πολύ ωραίου πράγματο που είναι yeah. η, η, η μουσική. Yeah. Αν το φαγητό το χρειαζόμαστε για να ζήσουμε τη μουσική, έχω την εντύπωση ότι τη χρειαζόμαστε για να ζήσουμε καλά. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Εν τω μεταξύ, ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπε ότι μόλι μπαίνει στο αυτοκίνητο, ανοίγει και ακού μουσική. Κοίταξε τώρα μία αντίθεση. Εσύ που ασχολείσαι τα σπορ, που είναι η βασική σου δουλειά. Μπαίνει στο αυτοκίνητο, ανοίγει το ραδιόφωνο για να ακούσει μουσική. μουσική. Εγώ που ασχολούμαι με τη μουσική, μόλι μπω στο αυτοκίνητο. Μπορεί να να ακούσει και αθλητικά. Να λοιπόν μια σχέση ναι. η οποία. Γιατί εγώ όλη μου ημέρα ναι, θα ναι, ναι. είμαι ναι. κάπου που θα συζητάνε πάλι αθλητικά. Ε, Δεν ε, θέλω και στο αυτοκίνητο. Ε, Ενδεχομένω και εγώ να είμαι όλη την ημέρα κάπου όπου συζητάμε συνεχώ για ναι. μουσική. Είναι πολύ λογικό. Ή αναλύουμε μουσική. Τέλο πάντων, τα σπορ έρχονται να καλύψουν ένα άλλο κομμάτι τη ζωή μου. Εκεί θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω. Εσύ που ακούς μουσική και έτσι πολύ ωραία, mm -hmm. όπω μου το περιέγραψες προηγουμένως, Πώ θα μπορούσε να δει μια σχέση του ποδοσφαίρου, ναι. μια και είναι το άθλημα με το οποίο νομίζω και οι δύο αγαπάμε ναι, ναι. περισσότερο από τα υπόλοιπα, χωρί να Σωστό. υποτιμούμε κανένα πρόβλημα. Κανένα, απολύτω, αλλά δεν σωστά. Το αλλά το ποδόσφαιρο που είναι και ο βασιλιά των σπορ, ναι. πώ θα μπορούσε να σκεφτεί ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ του ποδοσφαίρου και τη αγάπη μα που έχουμε για τη μουσική. Κοίτα. Αυτέ οι δύο αγάπε δηλαδή, πού συναντιούνται και πώ μουσική παντού. Το ποδόσφαιρο με τη μουσική ναι. συναντιόνται παντού. Πάμε στο πρακτικό της ιστορίας. Υπάρχουν κομμάτια που μέσα από τα σπορ έγιναν πασίγνωστα. Βέβαια. Ε, συνθήματα σε γήπεδα. Από Αυτό... τη δεκαετία του, 60 ακόμα, στο ρυθμό των επιτυχιών της εποχής. Ε, θυμάμαι ας πούμε, ένα κλασικό της Μοσχολιού, το «Ασπρά, κόκκινα, κίτρινα, μπλε» ας πούμε, ναι, το οποίο ναι, ε, ανάλογα οι ομάδες ε, τραγουδούσαν οι οπαδοί, και ναι. τελειώναν την ομοιοκαταληξία στο ε, μπλε κουρελέ, κόκκινο κουρελέ, πράσινο ναι, κουρελέ ή ναι, ναι, οτιδήποτε ναι, ναι. άλλο. Πάμε σε περιπτώσεις του τύπου, ένα κομμάτι, δεν υπάρχει νομίζω κομμάτι που να μην έχει συνδεθεί περισσότερο με επικές στιγμές στα σπόρ από το «Chariots of Fire» του Βαγγέλη του Παπαθανασίου, «Τους δρόμους της φωτιάς, δρόμους φωτιάς». Πάνω σε μια ιστορία, συγκλονιστική ιστορία, την οποία η ταινία την έφερε στην επιφάνεια των δύο αθλητών που ενώ mm. δεν ήθελε να τρέξει uh, Κυριακή λόγω των uh, θρησκευτικών του, πιστεύω, στου Ολυμπιακού Αγώνε. Mm. Και με, η με την καταπληκτική εικόνα, μουσική του η μουσική, ή... το τρέξιμο στην παραλία, είναι από τι yeah. στιγμέ που έχουν μείνει, mm. πήρε το Όσκαρ, mm. και mm. είναι μια μουσική που έχει χρησιμοποιηθεί τόσο πολύ σε αντίστοιχε τέτοιε mm. στιγμέ που λε δεν μπορεί να μην το πούμε. Mm. Ε, το Final Countdown, countdown. το mm. έγινε το εθνικό μα σύνθημα στην εποχή του Ευρωμπάσκετ το Ευρομπάσκετ. 1987, Ενώ. για να μην περάσω στο 2004. Με το ποδόσφαιρο, με το σήκωσε με το C20, το θυμημένο, είναι τα καβουράκια. Η, τα καβουράκια Έτσι, τα οποία ναι. στον Σπορεφέμ σκεφτήκαμε εκείνη την εποχή ναι. να ζητήσουμε την άδεια να, να παραλλαχθεί το τραγούδι, βγήκε το τραγούδι και έγινε χρυσό ο δίσκο και ναι, ο Χελάκη ναι, ναι, ναι. έριξε τη βανδία από το από τόπο <laughs> των, από το των το, επιτυχιών. Το top, είναι, Θέλω φάσιστε. να σου πω ότι ε, δεν μπορεί. Υπάρχουν κομμάτια, το Seven Nations Army υπάρχει ένα κομμάτι ναι. πολύ συγκεκριμένο, ε, το οποίο οι Ιταλοί το καθιέρωσαν ως Italian ε, Competition Del Mondo, με τον ρυθμό ναι. του, του Seven Nations Army. Ναι. Ε, η, η ιστορία δείχνει ότι δεν μπορεί να έχει. οι Βραζιλιάνοι δεν υπάρχει γκολ που να πανηγυρίζουν και να μην χορεύουν σάμπα ουσιαστικά χορεύουν σε διαφορετικούς ναι. τρόπους. Ε, υπάρχει επίσης ε, σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις ναι. πλέον, υπάρχει και το επίσημο τραγούδι εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια, φυσικά. αλλά ναι. υπάρχει πλέον ε, πριν το τελικό του Champions League κάποιο μεγάλο συγκρότημα, ναι. κάποια ε, δημοφιλής τραγουδίστρια. Ναι. Από τελευταία χρόνια έχουν παίξει από τους Coldplay μέχρι την Βέβαια. Dua Lipa, και από το, του Imagine Dragons και να ξεχνάω αυτή τη στιγμή και άλλους που έστω και για αυτά τα 7-8 λεπτά, και εδώ μιλάμε ότι επειδή υπάρχει και μια μεγάλη χορηγία από πίσω, που είναι από την Pepsi, και υπάρχει, γίνεται μάχη από πίσω από του ατζέντιδε. Ναι, ναι. Ποιο μπορεί να πάει πιο μπροστά στη λίστα ναι, ναι. και να επιλεγεί από την UEFA για αυτά τα 7-8 λεπτά ναι. που καταλαβαίνει το τι γίνεται. Σίγουρα. Μην ξεχνάμε ότι την Diana Ross βάλανε οι Αμερικάνοι το 1994 να χτυπήσει βέβαια. ένα πέναλτι με το οποίο αστόχησε στο κενό τέρμα. <laughs> Αλλά ήταν η Diana Ross, δηλαδή ναι. ήταν εμβληματικό σημείο της μαύρης βέβαια, μουσικής ναι. ε, το, και, και η φωνάρα της και η παρουσία της και μεμονωμένα η ίδια και με το, το συγκροτημά της ε, της uh, rhythm blues των 60's και όλα έτσι, τα υπόλοιπα. Έτσι, Συνεπώς έτσι. θέλω να πω ότι και τις Δεν δίσκο. μπορούμε. Και mm. τις δίσκο, βέβαια, εκείνη έτσι. Αλλά yeah. ε, 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 έκανε κομμάτια όλων των, ε, των κατηγοριών. Yeah. Κομμάτια όπως το Hot Stuff, ας πούμε, Donna Summer, Starf, δηλαδή. κλασικό δίσκο. Yeah. Το πήρε η ομάδα της Arsenal το 1998 yeah. και το έκανε προσαρμόζοντας τα ονόματα των ποδοσφαιριστών σε ένα πολύ πετυχημένο ε, yeah. κομμάτι, το οποίο εκείνη την εποχή είχε έρθει ξανά στην επιφάνεια το 1997 ε, λόγω ταινία στο. Τον, τον, το το, το Άντρε Έτοιμοι για όλα, κτλ. Που το μεταφράζουμε στα ελληνικά. Ναι, ναι. Ε, το οποίο ήταν η μεγάλη επιτυχία η τηλεοπτική και η κινηματογραφική τη εποχή. Θέλω να σου πω τέλο πάντων ότι μουσική και αθλητισμό δεν μπορεί να μην πηγαίνουν μαζί. Σίγουρα. Συνέχεια. Και να μην ξεχνάμε και του ύμνου των ομάδων. Βέβαια. Έχουν γραφτεί δηλαδή ειδικέ μουσικέ για να υμνήσουν και του μεγάλου συλλόγου και του μικρότερου. Δηλαδή, και ακόμα και η πιο μικρή ομάδα έχει κάποιο τραγούδι Μα ή έχουν το, εφεύρει μην κάποιο μην τραγούδι το, προκειμένου να, το, α, να ακολουθήσουν. Στην να περίπτωση τη ΣΑΕΚ υπάρχει η φωνή του Καζαντζίδη μαζί με το Μίμη Του Μίμη του Παπαϊωάν. Στον Παναθηναϊκό, ο Γιάννη η φωνή του ίσω Συνδέθηκε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πράγμα με τον ύμνο του Παναθηναϊκού. και η σύνθεση του Μουζάκη. Και... Ο Μουζάκη έχει ο Μουζάκης γράψει, σε γράψει το... σύνθεση. Τον ύμνο του Ε... Στον Ολυμπιακό, το... εντωμεταξύ, έχουν γίνει πράγματα τα οποία έχουν γίνει από τη δεκαετία του 30. Αυτό. Α... Σκέψου τώρα σήμερα. κομμάτι ναι. του 30, που τραγουδιέται 100 χρόνια μετά. Ναι, 100 χρόνια. Που μια και ο Ολυμπιακό κλείνει τα 100 χρόνια. 100 χρόνια. χρόνια. Δηλαδή, ή σκέψτε ότι κάποια τραγούδια περνάνε σε μια άλλη διάσταση πάρα πολλά χρόνια αργότερα. Από το, το πέρασμα στην Αθανασία, γιατί yeah. οι καλλιτέχνε δεν πεθαίνουν ποτέ. Yeah, ζουνε καθημερινά ζουν καθημερινά δίπλα μα με αυτό που ακούμε. Με το έργο τους. Ε, yeah. Και θα σου θυμίσω επίση yeah. μια συγκλονιστική uh, στιγμή στου Ολυμπιακού Αγώνε τη Βαρκελόνη το 1992 όπου από τη μία πλευρά είναι η Μονσερά Καμπανία και τραγουδάει τον Παρσελόνα και σε yeah, yeah. οθόνη υπάρχει ο Φρέντι Μέρκη oh, που λίγου yeah. yeah. μήνε πριν yeah. έχει φύγει από τη ζωή yeah. και είναι η πρώτη φορά που έχω δει. Να υπάρχει στη σκηνή μια συνύπαρξη ναι. με τα χρόνια και με τι τεχνητέ νοημοσύνε και με το ότι ζούμε, βλέπουμε όλο και πιο συχνά. Σίγουρα και θα να... συμβούν και, και, θα συμβούν και άλλα βέβαια, πράγματα, βέβαια. θα βγουν και άλλα τραγούδια Φυσικά... τα οποία πιθανώ να υπάρχουν στην άκρη, όπω σα βγήκε και τον Beatles ξανά κομμάτι μετά από ναι, πόσε ναι, 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 δε... ναι, ναι, δεκαετίε. Δεν είχε εγγραφηθεί ποτέ. Εκείνη και... την εποχή όμω ναι, Να σου πω την αλήθεια, ανατρίχεσαι. Να Ήμουν μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο τη Βαρκελόνη, βλέπαμε αυτό, γινόταν όλο το, 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 το σκηνικό γύρω σου, ναι. την ίδια στιγμή, στην κεντρική πλατεία, ναι. ε, στα συντριβάνια, ε, την ίδια ώρα που δηλαδή, το, το Μοντζουίκα πάνω το γήπεδο είχε τη τελετή έναρξη, ναι. μέσα στην πόλη γινόταν Έτσι. πάνω στο ίδιο κομμάτι ένα φαντασμαγορικό σόου, γιατί η μουσική είναι εκεί, για μένα, για να ενώνει τα πλήθη. Αν μη τι άλλο, ναι. η μουσική ενώνει τα πλήθη. Ναι, γιατί ο αθλητισμός πολλές φορές τα, τα διχάζει. Σίγουρα τα διχάζει και βλέπουμε και πολλέ φορέ αυτού του ύμνου που εγώ ανέφερα προηγουμένω να του παραφράζουν οι άλλε ομάδε με διαφορετικέ ναι, λέξει προκειμένου να μειώσουν τον αντίπαλο. Βέβαια και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Και, αυτό είναι μέσα στο και το παιχνίδι. όταν μένει μέσα σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια, ναι. τότε το απολαμβάνουμε. Σωστό. Πάντω ε, η δύναμη ναι. των τσάρτ στη μουσική, ναι. ε, τα, τα top 40 <laughs> ή οτιδήποτε άλλο, ειδικά στο. Ε, ποδόσφαιρο στην Αγγλία, λειτουργήσε πάρα πάρα πολύ, η αγγλική ομάδα που είχε πάρει το, το Μουντιάλ το 1966, το παγκόσμιο κύπελο. η αγγλική ομάδα, το 70 τα πήγε να το υπερασπιστεί ναι. στο Μεξικό, ναι, το... χογράφησε ένα κομμάτι που λεγόταν uh, Back Home uh, και το οποίο έγινε νούμερο ένα με το που κυκλοφόρησε την πρώτη εβδομάδα Ρίχνοντα πολύ δημοφιλεί καλλιτέχνε εκείνη τη εποχή. Ναι, ναι. Πιο πίσω, Άρτεν Γκαρφάγκελ και. Και, και, πρέπει, και πρέπει να είναι και το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που και εμείς ηλικιακά παρακολουθήσαμε. Παρακολουθήσαμε γιατί ήταν η πρώτη φορά που η τηλεόραση 80, ναι. συνδέθηκε ναι, στην ναι, ασπρόμαυρη ναι. τηλεόραση τη εποχή. Είδαμε τη νίκη τότε. Αλλά, αλλά είδαμε νίκη, τη Βραζιλία με την Ιταλία. Με την Ιταλία το και μετά πλέον το 1974, όταν η τηλεόραση μπήκε πλέον σε όλο και περισσότερα σπίτια. Δοκιμάστηκαν αρκετοί να φτιάξουν κομμάτια. Το πιο πετυχημένο έπειτα από αυτό το κομμάτι, ήταν το κομμάτι που φτιάξαν πάλι οι Άγγλοι το 1990. Ναι. Ε, ναι. Οι New Order φτιάξαν ένα κομμάτι Μάτσε. μαζί με την ομάδα της Αγγλίας, που έφτασε στο νούμερο δύο. Ναι. Ε, η Manchester United πήρε ένα κομμάτι των Status Quo. Ναι. Ε, όχι ε, το Caroline, ένα άλλο. Όχι το, ε, ήταν ένα κομμάτι ε, το... Ναι, το θυμάμαι και εγώ αυτό, yeah. αλλά δεν θυμάμαι καθόλου. Come on, yeah, 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 Αυτό yeah, yeah, το yeah, yeah. κομμάτι yeah, yeah. έγινε νούμερο τρία όταν η Manchester United το 1994 πήρε το πρώτο double τη ιστορία τη Πρωτάθλημα yeah. και Κύππελο, ξεκινώντα την κυριαρχία επί σε Ράλεξ Ferguson τα επόμενα χρόνια. Ε, έκανε και η Λίβερπουλ ένα πολύ ωραίο κομμάτι, το Anfield Rap, με τον Τζον Barnes, ένα yeah. μαύρο επιθετικό που είχε εκείνη την εποχή η Λίβερπουλ. Yeah, yeah. Τρομερά yeah, yeah. μεγάλο yeah, yeah. ταλέντο, με yeah, yeah. τρίπλε, yeah. με. Ο οποίο το έγραψε ο ίδιο ναι. και το τραγούδισε ο ίδιο ναι, ναι, και ναι. Ε, έκανε και ταυτόχρονα κολπάκια με την μπάλα την ώρα που το τραγουδούσε και οι υπόλοιποι παίκτε μαζί και έφτασε επίση στο νούμερο 3. Κατάπληκτικό πει τον Να το θυμάσαι όλα αυτά. Γιατί, ε, δηλαδή, ναι, εντάξει, αυτό δείχνει ναι. και την αγάπη σου για τη μουσική, αλλά θυμάμαι και από παλαιότερε εκπομπέ ήταν εκπληκτικό το πώ εσύ θυμάσαι απίστευτε ναι, μουσικέ γύρω από με τα μάτ. Δηλαδή θυμάμαι εκπομπή που να είσαι εσύ και να σου κάνουν ερωτήσει το κοινό και δεν υπήρχε περίπτωση να μην τι ε, απαντήσει. δεν φοβερό. απαντούσα, δεν γινόταν. Και τώρα που ότι και με τη μουσική θα Αλλά ε, θέλω πράγματα. να σου πω ότι Απίστευτο. ειδικά αυτέ οι περιπτώσει mm. ομάδων που κάνουν. Κα... Mm. Στην Αγγλία υπήρχε mm. μια βασική παράδοση χρόνια ολόκληρα. Ήταν ο το τελικό του κυπέλου Αγγλία. τον mm. Μάιο έχει τον τελικό λοιπόν. Τα τελευταία mm. 10 χρόνια, 15 χρόνια κάτι το Champions League, κάτι mm. οι ομάδε που περισσότερε γίνανε με πολλού ξένου παίκτε κτλ. Έχασε λίγο την έγκλη εκείνου του πράγματο ναι, που είχε σε εμά, που είμαστε άνθρωποι τη δεκαετία του 60, γεννημένοι, δεκαετία 70, μεγαλωμένοι. Ναι. Ο τελικό του Μαου με τη φωνή του Διακογιάννη κτλ. ήταν μια τελειτουργία. Έτσι. Ναι. Στην Αγγλία, λοιπόν, οι ομάδε, μέσα στι υποχρεώσει του, αλλά του άρεσαν οι υποχρεώσει αυτέ που είχαν απέναντι στην Ομοσπονδία για το τελικό, ήταν οι παίχτε να μαζευτούν και να ηχογραφήσουν και ένα τραγούδι. Ναι, 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 ναι. Και βγάλαν σχεδόν όλε οι ομάδε τη εποχή ναι. που παίξαν έναν τελικό. Και εννοείται οι μεγάλε, mm. η Liverpool, η Manchester United, η Arsenal, η Leeds United που τότε ήταν μια από τι μεγαλύτερε ομάδε. Βγάλαν όμω και γίνανε επιτυχίε. Ακόμα περισσότερο με mm. τον Bremner, <laughs> ακόμα περισσότερο οι μικρότερε. Mm. Η Coventry, α πούμε, το 87 mm. που έφτασε στο τελικό και πήρε το κύπελο με τότε το τραγούδι τη επόμενη εβδομάδα μπήκε στο τσάρτ στη θέση mm. 15-17. Και σκέψτε το, mm. από ένα Φυσικό, μικρό φυσικά. κομμάτι mm. των, Midlands, που το πιο γνωστό πράγμα του, του Coventry ήταν εκεί κοντά, ναι. Ήταν το εργοστάσιο της Ροζόης, α πούμε, ναι. είναι το μόνο πράγμα για το οποίο μπορεί κάποιο να αναφέρει ναι. το Coventry σε κάποια άλλη κουβέντα. Εκείνη την εποχή λοιπόν, ακόμα και αυτό το κομμάτι έγινε επιτυχία. Mm -hmm. Αυτό με τα χρόνια σιγά σιγά σταμάτησε. Σταμάτησε. Εδώ μεταξύ, πώς, πώς θεωρείς ότι μπορεί να επηρεάσει η μουσική τώρα, πηγαίνοντα λίγα πιο βαθιά... Και τον ποδοσφαιριστή. Εμεί δεν είμαστε ποδοσφαιριστέ, αλλά ναι. λέω μέσα από την εμπειρία σου πώ θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί εγώ ξέρω ότι υπάρχει μια σχέση τη μουσική, δηλαδή τη διαδικασία του να μάθω μουσική, mm -hmm. με τη διαδικασία του να αναπτύξω και το ταλέντο μου στον αθλητισμό. Ναι, έτσι Κοίτα ας Α πούμε, υπάρχει το ταλέντο, η δουλειά, η μελέτη. Όλα αυτά είναι Έτσι. Βάζοντας. Υπάρχουν μετά ακόμα και όταν γίνει επαγγελματία, ο επαγγελματισμό και του μουσικού. και πώ θα προωθήσει τη δουλειά του. Αντίστοιχα, ο Δεν μπορεί κάποιο να γίνει αθλητή υψηλού αριστείς. επίπεδου, ναι. δηλαδή πρωταθλητή. Ναι. Πρωταθλητή είναι απαραίτητο να πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει να παίξει σε πρωταθληματικό φυσικά, ναι. επίπεδο. Ναι, 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 ναι βέβαια. Χωρί να έχει όλα αυτά που χρειάζεται και ένα καλό μουσικό. Δεν μπορεί να μην έχει ταλέντο. Μόνο με τη δουλειά δεν βγαίνει. Το ταλέντο μόνο του δεν φτάνει όμω χωρί τη δουλειά. Εμεί λέμε ότι 5% είναι το ταλέντο συνήθω όταν μαθαίνουμε κάποιον μουσική και 95% είναι η δουλειά. Άρα, αντίστοιχα πιστεύω ότι. Πόσο, πόσο μεγάλο ρόλο θέλεστε. παίζει η μουσική λοιπόν, θα σου ναι. πω κάτι ανάποδο. Δεν υπάρχουν αποθητήρια που οι ναι. παίχτε να μην έχουν τι μουσικέ του. Ναι. Αυτέ που του φέρνουν ε, γούρι. Γιατί ακούσαν ένα τραγούδι ναι. και μετακέρδισαν ένα μεγάλο παιχνίδι. Ναι. Και γιατί κάποιοι από του παίχτε αναλαμβάνουν έναν άτυπο ρόλο DJ. Και ναι. σε μερικά από τα Q&A, questions and answers που κάνουν τώρα πλέον με τα social media των ναι. ομάδων να έχουν αναπτυχθεί πολύ, υπάρχουν τέτοιε ερωτήσει. Ποιο ακούει την καλύτερη μουσική, ποιο ακούει τη χειρότερη μουσική, και ακούς κάποιου από του παίκτε, α πούμε, να σου λένε: Ο Πόπο, ας πούμε, ακούω τον, τον ναι. Τάδε, ας πούμε, στην Ρεάλ, uh, ή τον Τάδε, στη, ο, οι συμπαίκτε του, ναι. ή ο Τάδε στην uh, Manchester City, και πω, πω την τι είναι αυτά που ακούει, ή το ανάποδο. Ποιο διαλέγει τη μουσική σα στο ναι. πούλμα, Πολύ παλιότερα αυτή η ιστορία γιατί δεν είναι τωρινή. Και του βλέπει ότι είναι και με τα ακουστικά οι περισσότεροι, ε, ε, περισσότεροι πράκτορε. Να ναι. Αυτό ε, πριν ναι. Θα σου αξυπίνες. πω όμω κάτι άλλο. Πιο ναι. παλιά, ναι. Εμένα τα περισσότερα πράγματα του, του σύγχρονου ναι. κομματιού και τη σύγχρονη εποχή μου αρέσουν. Εγώ ακολουθώ okay. τι επιταγέ τη εποχή. Δεν μου αρέσουν okay. όλα αυτά. Τι ωραία ήταν παλιά και τι ωραία ήταν το ποδόσφαιρο παλιά και τι ωραία ήταν η μουσική παλιά. Όλα έχουν και καλά και κακά. Βέβαια. Ένα πράγμα όμω θα σου πω κάτι. Τι εποχέ που οι παίχτε. Ταξίδευαν όλοι μαζί με το Πούλμαν. Δεν υπήρχαν, άντε να υπήρχε κανένα Walkman τώρα, δεκαετία ναι, του 80. Ναι, ναι, και πιο ναι. πίσω, ναι. τη μουσική τη διάλεγε κάποιο mm -hmm. και τη βάζανε είτε σε ναι. μία κασέτα, ακόμα και σε τρακ mm -hmm. κασέτες ναι, ναι, στα Πούλμαν. Ναι, ναι, στα Πούλμαν. Πού μπαίναν μέσα Ο στο... Πάουκ λοιπόν πηγαίνει να παίξει τελικό κυπέλου στο Νεοφάλυρο, εδώ ναι, στο ναι. Στάδιο Καραϊσκάκης ναι. δηλαδή, με το Παναθηναϊκό ναι. και τη μουσική του τη διαλέγει ο Αχιλέα Ασλανίδη, ένα από του εμβληματικού παίκτε τη εποχή και καλό τραγουδιστή και ο ίδιο, ο οποίο φυσικά διάλεγε πάντα Διονυσίου. Ο οποίο του Διονυσίου ήταν και παουτζή ναι. και είχε πάρει, είχε φτιάξει, το, είχε αγοράσει όλο το, το, το α το πούμε best τη εποχή, ναι. για να το πούμε έτσι, του Διονυσίου, τα καλύτερα τραγούδια του ο δηλαδή. Το ίδιο έκανε και στο εστιατόριό του στην. με το, το το, Παταζήδικο, το περίφημο. Βεβαίω. <laughs> Και καταλαβαίνει ότι όλοι τραγουδούσαν αυτά τα τραγούδια. Ναι. Και όταν μετά η ομάδα κέρδισε το Κίβολη, ήταν ο πρώτο τίτλο του ΠΑΟΚ ναι. στην ιστορία του, το 1972 ήταν αυτό τελικό, με δύο γκολ του του Μέγιστο, Γιώργου Κούδα, ναι. απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό πρωταθλητή ναι. με, προπο, με προπονητή τον Πούσκα και Δομάζου Αντωνιάδη Καμάρα ναι, 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 ναι. μέσα, ε, αμέσω μετά πήγαν στο κέντρο που τραγουδούσε ο Διονυσίου για να το διασκεδάσουν. Λοιπόν, Θέλω ναι. λοιπόν ότι εκεί ναι. η ομάδα. Όλη Άκουγε ένα. Τώρα είναι πολύ ωραίο γιατί λαξάρουν οι παίχτε με τα ακουστικά μεταξύ ναι, του, ο ναι. καθένα το δικό του. Ταυτόχρονα όμω ο καθένα μπαίνει και σε ένα τραν εντελώ προσωπική του επιλογή ε, ε, και ναι. περισυλλογή. Ναι. Είναι ωραίο, ταυτόχρονα δεν μ' αρέσει. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι μου άρεσε το ότι κάποτε οι ομάδε πηγαίνανε στο Λονδίνο για τον τελικό του κυπέλου από το Liverpool α πούμε ή από το Μάντσεστερ ναι. με το τρένο. Και οι παίχτε παίζανε χαρτιά ή οτιδήποτε. Mm. Τώρα, ακόμα και για αυτή την τα, τα 20 λεπτά, μερικέ φορέ μισή ώρα, παίρνουν το αεροπλάνο. Mm. Παίρνοντα το αεροπλάνο, οι ομάδε mm. είναι απομονωμένε, γιατί mm. με το τρένο περνούσαν από διάφορε πόλει, έβγαινε ο κόσμο έξω να του δει κτλ. Κάποια πράγματα του παρελθόντο μου αρέσουν πολύ, κάποια πράγματα του σήμερα μου αρέσουν πολύ. Ένα πράγμα όμω πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το ποδόσφαιρο, ειδικά, αλλά γενικότερα τα σπορ, είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να υπάρχει connection, επαφή με τον κόσμο. Χωρίς τον κόσμο δεν υπάρχει το θέαμα μέσα και χωρίς θέαμα μέσα δεν θα υπάρχει κόσμος για να ακολουθήσει, έτσι. Ναι. Η μουσική λοιπόν είναι ένας συνεκτικός. Κρίκος. Όλες οι ομάδες mm -hmm. στο εξωτερικό έχουν ειδικού DJ των ομάδων που ναι. παίζουν τις μουσικές παίζουν... Mm -hmm. και παίζουν μερικές φορές και προληπτικά, δηλαδή πρέπει να παίξει τέλειο προπονητής, προπονητή, θυμάμαι, α πούμε, περίπτωση στην Βαρσελόνα, ομάδες, Στην ε, εποχή α, προπονητή α, του του Ράικαρτ, yeah. ο οποίο το 2005 περίπου, δηλαδή ήταν λοιπόν, αυτό που έδωσε το κύπελο το 2006 yeah. σαν προπονητή, πριν έρθει η εποχή του Pep Guardiola, έτσι. Μάλιστα. Με Ροναλντίνιο κτλ. Ζητούσε από τον DJ λίγο πριν την ανακοίνωση των συνθέσεων ένα πολύ συγκεκριμένο τραγούδι, διότι τη μέρα που το είχαν βάλει, είχαν κερδίσει τη Ρεάλ 2-0 ναι. και είχαν πάρει προβάδισμα και από εκεί πέρα όλη τη χρονιά έπαιζε εκείνη τη στιγμή βέβαια ενδιάμεσα χάσανε παιχνίδια ναι, αλλά το γούρι, το γούρι παρέμενε είναι. αυτό βέβαια, βέβαια. το ίδιο βέβαια. συνέβαινε πάρα πάρα πολύ και συμβαίνει ακόμα πάρα πολύ στο... στα αγγλικά γήπεδα τα οποία ναι. αγγλικά γήπεδα μία ώρα σχεδόν πριν το παιχνίδι ε, είναι ένα κανονικότατο πρόγραμμα δηλαδή mm. παίζει μόνο μουσική ο DJ μιλάει κιόλα. είναι σαν να ακούς το, το Radio 1 ή το ένα Radio 2. 2, ναι, ναι, ένα ακριβώς. ναι, ακριβώ. Να ακού κανονικά ένα σταθμό, ένα σταθμό ναι. το, το Capital, α πούμε. Ναι, ναι. Πάντω, μου κάνει εντύπωση, ξέρει, επειδή είμαι κι εγώ έτσι θειασότη ε, ενό μουσικού είδου που, αν θε, αγγίζει περισσότερο το ποιοτικό και το δημιουργικό κομμάτι, όπω είναι η jazz, όπω είναι το fusion. Ναι. Ξέρεις, μου κάνει πάντοτε εντύπωση του ότι όταν α, κερδιθεί ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα, η ομάδα πάντοτε στην Ελλάδα θα πάει να διασκεδάσει τα μπουζούκια. Ζω λοιπόν για τη στιγμή που μια ομάδα που θα κερδίσει ένα πρωτάθλωμα ή έναν κύπελο θα πάει να γιορτάσει αυτή την ιστορία μέσα πρωτάθλημα η ένα κυπελο θα είναι περισσότερο αισθαντική, περισσότερο κοντινή στα σημερότερα δεδομένα. Δεν θα γίνει εύκολα. Δεν θα γίνει εύκολα και θα σου πω γιατί. Γιατί θέλουν στιγμή. λίγο yeah. τη βαβούρα της μουσικής εκεί. Το Δεν θέλουν ναι. να χαλαρώσουν, θέλουν να πάνε να ξεδώσουν. Πόσο και του καταλαβαίνω. Ναι. Δεν, δεν έχω πάει ποτέ, ναι. δεν έχω προσκλήσει σχεδόν πάντα από σχεδόν ναι, για τις, για, πόσα για, χρόνια γιατί, τώρα, ναι. από πόσε ομάδε, ναι, ναι, ναι. Ε, με παίρνει και ένα τηλέφωνο. Ο πρόεδρο θα ήθελε να έρθετε εκεί το βράδυ για θα γιορτάσουμε αυτό. Ο πρόεδρο ναι, θα ήθελε ναι, ναι. να έρθετε εκεί το βράδυ για θα γιορτάσουμε εκείνο. Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ. Γιατί μερικέ φορέ θεωρώ ότι από ένα σημείο και έπειτα γίνεται περισσότερο η χορύπανση ναι. και λιγότερο διασκέδαση. Ναι. Από την άλλη, ναι. του καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει, αλλά δεν θα έπρεπε κάποια στιγμή, επειδή ξέρει, εγώ συνδέω πάρα πολύ τον πολιτισμό με τον αθλητισμό. Ναι. Και θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι πρότυπα στου νεότερου. Ναι. Έτσι, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να δείξουν κάποια στιγμή ότι πέραν από τη διαδικασία του ξεφαντώματο, που την καταλαβαίνω είναι νέα παιδιά. Ναι. Έτσι, οι περισσότεροι είναι κάτω των 30 χρόνων. Ε, πέραν από αυτή όμω τη διαδικασία, να υπήρχε και μια διαδικασία πρόταση προ του νεότερου που να λέει ότι ξέρεις τι, εκτός από τη διασκεδαστική μουσική υπάρχει και η ψυχαγωγική μουσική. Και εμεί ναι. εμείς που είμαστε πρότυπα για την νεολαία, που μας ταυμάζουν, μας έχουν αφήσει στο δωμάτιό τους, κάποια στιγμή τους λέμε ότι ξέρεις, υπάρχει και αυτό. Ναι. Εγώ θα, θα, ήταν κάτι που πολύ θα επιθυμούσα. Ναι. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολύ και με φίλους ποδοσφαιριστές. Ε, πιστεύω ότι, πιστεύω ναι. ότι δεν θα γίνει. Ναι, είναι ε, πιστεύω, να γίνει. και πιστεύω ότι δεν θα γίνει γιατί είναι η εύκολη λύση, πολύ εύκολη λύση. Και έτσι συνήθω πηγαίνει Σίγουρο. το πράγμα. Φαντάζεσαι όμω αν η προτροπή αυτή ξεκινούσε και μέσα από την ομάδα. Δηλαδή, αν α, α, η υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων ναι, των ομάδων πω, ήταν κάπω αλλιώ. Θα, θα σου πω κάτι και θα γίνω λίγο σκληρό. <laughs> Δεν Φυράζω. το λέω μόνο εδώ σε σένα, ναι. το έχω πει γενικά. Ναι. Δεν έχω, έχω πάψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχω από τι διοικήσει των ομάδων την οποιαδήποτε Κατανοώ ψευδέστηση απόλυτα. ότι θα βοηθήσουν. Εδώ πέρα δεν μπορούν να βοηθήσουν το καλό του ίδιου του αθλήματο ναι, που υπηρετούν. Ναι. Εσύ θε να βοηθήσουν και, και τη τον μουσική. τον πολιτισμό. Ε, και είναι άσχημο γιατί ναι. είμαστε στην Ελλάδα. Και δεν ισχύει μόνο για τον αθλητισμό. Και η, η Ελλάδα mm. έχει γεννήσει στου Ολυμπιακού Αγώνε και του έχει δώσει η αϊοθεσία και τον αθλητισμό οπουδήποτε αλλού έτσι. Yeah. Ε, θέλω να σου πω ότι δεν έχω απαιτήσει για αυτό το πράγμα. Δεν περιμένω να μου φτιάξουν τη μουσική. Περιμένω όμω να μου φτιάξουν κάποια στιγμή το ίδιο mm. το προϊόν για το οποίο mm. υποτίθεται ότι έχουν φτιάξει συνεταιρισμού. Σουπελίγκη ή οτιδήποτε άλλο κτλ. και κοιτάνε να ρίξουν mm. το συνεταιρό του. Yeah. Εκεί τελειώνει η κουβέντα μα. Δεν yeah, 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 yeah. συζητήσουμε. Yeah, sure. Δηλαδή, έχει φτιάξει ένα συνεταιρισμό. Έχουμε φτιάξει εμεί οι δύο και ένα τρίτο σε ένα συνεταιρισμό. Yeah. Και πότε εμεί οι δύο πάμε να ρίξουμε τον τρίτο. πότε εσύ με τον άλλο πάνε να ρίξετε εμένα. Yeah. Και πότε ο καθένα μα να ρίξει τον οποιονδήποτε άλλο. Αυτό είναι. Αυτή δεν είναι η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Yeah. Αυτή είναι. Ιστορικά. Yeah. Λοιπόν, εσύ περιμένει να φτιάξουν και τη μουσική. Yeah. Δυστυχώ αυτή η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται και στη μουσική. Και στον πολιτισμό. Δηλαδή, ενώ υποτίθεται ότι και εμείς μαζευόμαστε όλοι μαζί για το καλό, κάποια τάσεις μουσικής που μπορεί να εκπροσωπούμε, ε, μετά από λίγο βλέπουμε να γίνονται διάφορα ευτράπελα τα οποία οδηγούν ναι. όχι στην ένωση, αλλά στην, στην απομάκρυνση των ναι. ήδη ενδιαφερομένων και οι οποίοι θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι. Που θα οδηγούσαν αυτή την κατάσταση. Παρ' όλα αυτά, ναι. ε, μέσα από την ουτοπική λογική που μπορεί να έχουν άνθρωποι που αγαπούν με πάθο, όπω εσύ αγαπά τον αθλητισμό με πάθο, mm -hmm. εγώ ίσω τη μουσική με πάθο, ναι. πάντοτε έχουμε αυτή τη διάθεση να βλέπουμε τα πράγματα, να βλέπουμε ναι. τη θετική πλευρά Απλώς, και να προσπαθούμε. Ναι. Μαζί, ανθέληση, μαζί με τη διάθεση, χάνει ναι. διάθεση. Υπάρχει ναι. και ένα κινησμό και ένα ναι, 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 ρεαλισμό ναι, 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 που ναι, λέει ναι. ότι καλύτερα ναι. να περιμένω αυτά τα οποία μπορώ να περιμένω. Ε, και αν μπορέσουν να γίνουν έστω αυτά τα λίγα που περιμένω, θα είναι μια καλύτερη μέρα για αύριο μεθαύριο. Σίγουρα. Να σου πω ότι δεν ήμουν έτσι. Στα ναι. 25 ή στα 30, μου ναι, πίστευα και εγώ ότι ε, μπορούσαν πράγματα ναι. να φτιάξουν. Αποδεικνύεται περνώντας τα χρόνια ότι δεν θα φτιάξουν. Τουλάχιστον ναι. σε πάρα πολλά πράγματα λέω κάτι πολύ πιο ρεαλιστικό. Ναι. Να μην χειροτερεύουν. Πολύ καλό και αυτό βεβαίω. Και πολύ σωστό. Τουλάχιστον ναι. αφού θέλουμε να πάμε σε κάτι πιο ρεαλιστικό, ναι. α πάρουν πέντε παραδείγματα. Mm -hmm. Και τη και τη Μπαρσελόνα ο πρόεδρο μπορεί να μην θέλει ο ένα να δει τον άλλο, αλλά κάθονται δίπλα-δίπλα στου αγώνε. Ναι, ναι. Ε, δεν το συζητάω στην Αγγλία. Ναι, ναι, ναι. ε, Έτσι, ναι. στην Ιταλία είδα πρόσφατα παιχνίδια, Ρωμαλάτσιο και οι πρόεδροι ήταν δίπλα. Οι οπαδοί μπορεί να πλακώθηκαν πάλι, είτε μέσα στο γήπεδο είτε απ' έξω. Αλλά ναι, διοίκηση, Όταν δύο yeah. να πλακώνονται, yeah. ναι. Τότε πώ μπορούμε να περιμένουμε μετά του οπαδού να έρθουν πιο κοντά. Πιο κοντά Φυσικά. δεν θα έρθουν. Το ψάχνει το κεφάλι. να όμως. μην χειροτερεύουμε. Ναι. Ακριβώ. Ναι, ναι. Εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάθε χρόνο ένα τελικό κυπέλου, Ναι. Να το να βρούμε πού θα πάει και αν θα έχει ναι, κόσμο. Ναι, ναι. Και χαιρόμαστε όταν δεν θα έχει κόσμο, ναι. διότι βγάλαμε το πρόβλημα από πάνω μα. Ναι. Όλοι. Η ναι. Ομοσπονδία, οι ομάδε, χαίρονται. Η αστυνομία, αυτή πετάει τι κούφιέ. Συγγνώμη λοιπόν. Άρα τι συζητάμε. Έχουμε 11 χρόνια τώρα. Που έχουν γίνει τρει φορέ τελική με κόσμο και οκτώ χωρί κόσμο. Ναι, ναι. Είναι απίστευτο αυτό. Να γίνει μία, είναι να γίνει δύο, ναι. το καταλαβαίνω. Να γίνει μία φορά στο κορονοϊό, το καταλαβαίνω. Ναι. Να γίνει μία φορά ειδικά γιατί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα μία φορά στα 11 χρόνια, το καταλαβαίνω. Ναι. Να γίνει άλλη μία γιατί ε, πέσαμε στην περίπτωση ναι. και τρία-οχτώ ναι, είναι, είναι μισματ έτσι. Βέβαια. Οχτώ-τρία θα το καταλάβαινα. Ναι, ναι, ναι. Ούτε αυτό θα καταλάβαινα, γιατί στην Αγγλία δεν το καταλαβαίνουν αυτό. Ναι. Σε κοιτάνε και γελάνε. Έναν τελικό κάνανε αυτή χωρί κόσμο και ήταν μόνο στο κορονοϊό. Ναι. Όλες Όλε οι σοβαρέ χώρε κάνανε έναν ναι. χωρί κόσμο. Ναι. Το Champions League έναν. Οι Γερμανοί έναν. Η Ιταλία έναν. Εμεί οχτώ. Ναι. Ναι. Εντάξει. Εγώ θα έρθω πάλι βέβαια να πω, σαν μουσικό, ναι. ότι θα μπορούσε ίσω σε αυτού του τελικού, λέω εγώ τώρα μια ιδέα, ε, πάντα με τη δύναμη της μουσικής, να προηγεί το κάποιο έτσι καλλιτεχνικό γεγονός και ίσως και έξω από το γήπεδο να φτιαχνόντουσαν κάποια πράγματα που να ηρεμούσαν τον κόσμο και όταν θα μπαίνανε πια μέσα στο γήπεδο να, είναι πιο για, να υπάρχει μια κατάσταση και εκεί, δυστυχώς, η οποία υπάρχει, ο πολιτισμός θα παίζει το ρόλο. Βεβαίως. Και εκεί υπάρχει όμως ναι. ο κίνδυνος να γίνουν πολύ χειρότερα τα πράγματα απ' έξω, υπάρχει. να δημιουργηθούν τεράστια προβλήματα και να μπουν και κάποιοι μέσα στο γήπεδο διπλά εκνευρισμένοι, διότι επίση πάει ο κόσμο τα παιδιά του ε, και βλέπει ότι η πρώτη αντίδραση πολλέ φορέ είναι να πετάξουμε ας πούμε, δακρυγόνα, γιατί κάποιοι ε, πλακώνονται. Ε, ε, ε. Σκοπό είναι ε, ε. αυτού του καλού που ήρθαν στο γήπεδο, του οικογενειάρχε με τα παιδιά του, να του κρατήσουμε. Αν του διώξουμε και αυτού για 50 μπαχαλάκιδε και 50 εκατό, χίλιου και χίλιου, λέω, εδώ δεν μπορούσαν να χωρίσουν οι ομάδε γιονάχυρα και 200 προσκλήσει από εδώ, 200 από εκεί, ναι. και πάλι κάποιοι πλακωθήκαν και σε κάποια γήπεδα. Άρα λοιπόν το πρόβλημά μα έχει γίνει κοινωνικό εδώ και πάρα, πάρα πολλά Α, χρόνια. Α, βέβαια, φυσικά είναι και κοινωνικό. Και ένα από τα κοινωνικά προβλήματα τη εποχή μα είναι ότι για πάρα πάρα πολλά χρόνια είναι πράγματα τα οποία δεν τα λέω μόνο στο podcast του δικό σου. Ναι, τα ναι. έχω πει, ναι. τα έχω γράψει ναι, και μερικέ ναι. φορέ έχω στοχοποιηθεί πριν και τα χρόνια, γιατί έλεγα τα προφανή ναι. ότι το να αποφασίζουμε να μην έχουμε οπαδού. Αντιπάλων στο γήπεδο. Μπορεί να είναι ένα ωραίο προσωρινό μέτρο ένα-δύο χρόνια το 2005, αλλά όσο θα πηγαίνει ο καιρό θα δημιουργήσουμε μια γενιά ανθρώπων που δεν θα έχει δει ποτέ ότι υπάρχει κάποιο διαφορετικό από αυτόν στην άλλη πλευρά. Τι πάει να πει διαφορετικό από αυτόν. Απλώ κάποιο που στηρίζει μια άλλη ομάδα. Ε, έχει και δηλαδή, άλλη αντίληψη των πραγμάτων. Και φτάσαμε στο Δενικότερα σημείο, γιατί τα μας. έχουμε γράψει αυτά ε. και τα έχουμε πει ξανά αυτά, ότι ε. για πάρα πολλά χρόνια ε. στην ελληνική κοινωνία, λίγοντα ένα κασκόλ στο λαιμό σου, ήταν σαν να έχει. Κάποιο να σου έχει δώσει ένα πάσο ανομία. Ναι. Αν περάσει δίπλα από ένα περιπολικό και του πάσει τον τζάμι mm -hmm. με το αυτοκίνητό σου, θα σε συλλάβουν. Αν περάσει με ένα μηχανάκι και φοράσει ένα κασκόλ μια οποιαδήποτε ομάδα και πετάξει την πέτρα στον αστυνομικό, θα σε συνοδεύσουν και οι αστυνομικοί όλη την ομάδα με τα μηχανάκια να σε πάνε στο παραπάνω φανάρι, να σε παραδώσουν στον επόμενο αστυνομικό, ναι, να σε πάει ναι, ναι. στο γήπεδο και να φύγει η ευθύνη από πάνω του. Αυτό στην Ελλάδα το συνηθίσαμε. Mm. Και πάψα από ένα σημείο και έπειτα να μα ενοχλεί. Mm. Και το θεωρούσαμε και φυσιολογικό. Σε σημείο μάλιστα που να λέμε, α, δεν γινόταν και ένα έλεγχο από την αστυνομία. Μα βρήκα να κάνουμε τώρα έλεγχο στα παιδιά, δεν καταλαβαίνω ότι του εξαγριώνουν. Γράφαν οι συναδελφοί μου στι εφημερίδε. Mm -hmm. Όλα αυτά τα λουστήκαμε. Και φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει. Γι' αυτό λέω, τουλάχιστον κάποιοι μπορούν να μου πούνε ότι. Θα τραβήξω μια γραμμή και θα προσπαθήσω να μην το κάνω χειρότερο. Δεν θα ναι. το κάνω καλύτερο, ναι. μην το κάνω χειρότερο. Ναι. Δεν είμαι ούτε σε αυτό ναι. αισιόδοξο. Ναι. Ξέρει ότι αυτή η άσχημη κατάσταση που υπάρχει στα γήπεδα και που δεν μπορούμε να φέρουμε ε, ανθρώπου τη μια ομάδα με του οπαδού τη άλλη να πιέσουν. είναι τραγικό. Στο, στην ίδια κερκίδα, ή έστω και με έναν διαχωρισμό. Α μην είναι στην ίδια κερκίδα. Αυτή είναι από τη μία πλευρά ημένα, ναι. από την άλλη ιδέα, αλλά να ναι. να ακουστούν συνθήματα από δύο πλευρέ. Εμένα... Είναι τραγικό. Είναι τραγικό. Είναι μία αποδοχή τη οποιασδήποτε διαφορετικότητα του άλλου. Ναι. Αφού θέλουμε να κάνουμε τόσο μεγάλη συζήτηση για τι διαφορετικότητε και τα περνάμε νόμου και το ένα και το άλλο κτλ. καταλάβουμε και ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα. Ναι. Όπω το δρόμο περπατάμε. Και εγώ πιστεύω αυτό, εσύ άλλο πιστεύεις το πιστεύει το άλλο. άλλο. Εμένα μ' μου αρέσει να ακούω αυτό, εσένα σε αρέσει να ακούσει το άλλο. Ναι. Και εμένα μπορεί να μου αρέσει τάδε ομάδα, και εσένα ή άλλοι. Θα σκοτωθούμε για αυτό το πράγμα. Ναι. Ναι. Ε, Όλα αυτά ξεκινάνε από το σχολείο. Ξεκινάνε από το σχολείο. Έτσι, και... Από την οικογένεια και το σχολείο. Δεν το συζητάω. Η οικογένεια και το σχολείο είναι Φτάξει. τα δύο πρώτα. Ε, στάδια τώρα ακουγόμαστε όπω ακουγόντουσαν οι παππούδε μα κάποτε. Όχι. Να σου πω... Αλλά θέλω να σου πω ότι Εγώ δεν τα σχολεία ότι... στην ναι. Ελλάδα ναι. είναι ο βασικότερο πυρήνα ναι. δημιουργία τη αυριανή βία. Και ήδη 10 χρόνια πριν δεν τα βλέπαμε στα σχολεία αυτά που βλέπουμε τώρα. Ναι. Τη βία ναι, μετακινητών. Ναι, ναι, ναι. Φυσικά, βέβαια. Πλέον Λέταν, είναι, ναι. Δεν υπάρχει δελτίο ειδήσεων που να μην παίζει όχι, αυτό. Όχι, και μάλιστα... Πολύ φοβάμαι ότι σε 10 χρόνια από τώρα. Θα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Στο δημοτικό θα ξεκινάει ναι, το ωραία, πρόβλημα. Τέλεια. Αυτό λοιπόν. Δεν μπορεί να το πα με ευχολόγιο. Αυτό θα το πα με επιθετικά μέτρα. Επιθετικά μέτρα εννοώ ότι θα βελτιώσει. Ό,τι πρέπει να βελτιώσει. Ναι. Επίση, σε όλα δεν είναι λύση μόνο να επιβάλλω αύριο καμπάνε. Δηλαδή, λύση δεν είναι να συλλάβω κάποιον Όχι, και να τον δε τιμωρήσω. Δε. Λύση είναι να προνοήσω. Η πρόληψη ναι. είναι πολύ πιο σημαντική μερικέ φορέ από την καταστολή μετά. Και το τελευταίο πράγμα που είναι πάρα πολύ βασικό. Ε, δεν μπορώ να ακούσω δικαιολογίε από διάφορε οικογένειε. Δουλεύουμε όλη μέρα και δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με το παιδί μα. Ναι, Όλοι μα δουλεύαμε, δουλεύαμε και ασχοληθήκαμε και με δουλεύαμε. τα παιδιά μα. Και μεγαλώσαν τα παιδιά μα και το εκτιμούν και το λένε αυτά. Γιατί αν το πούμε εμεί ότι εμεί ήμασταν καλά με τα παιδιά μα, τα παιδιά, παιδιά μα το λένε <laughs> ότι βρήκαμε χρόνο και ασχοληθήκαμε μαζί του. Yeah. Μάλιστα, η κόρη μου μου έχει πει που δουλεύει στην Αγγλία. Είναι μόνη η μόνη μου βάση εκεί. Πώ προλαβαίνατε και όλε κάθε χρόνο. Γιατί. Όποιο θέλει, βρίσκει χρόνο. Όποιο δεν θέλει, Βρίσκει δικαιολογίε. Είναι τόσο απλό. Αυτό ισχύει και για όλα τα ζητήματα: ότι όταν θέλουμε, μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Ακριβώ. Ξέρει, όπω περιέγραψε την κατάσταση λοιπόν για τα γήπεδα, την οποία τη γνωρίζουμε πολύ καλά και οι δυο μα, έτσι θα σου πω ανάλογα, ότι ένα σημείο όπου ο πολιτισμό ξεφεύγει, και αυτό μπορεί να μεταφερθεί και στο γήπεδο, είναι μέσα στα νυχτερινά κέντρα διασκέδαση. Και εκεί πέρα υπάρχει κόσμο ο οποίο ε, χαλιναγωγείται. Η δεν χαλήναγωγή κάποια ναι. από τα πάθη του και αυτά τα πάθη, αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πολλοί από αυτού είναι και παράγοντε ποδοσφαιρικοί, αύριο μεθαύριο, μεταφέρουν αυτή την έλλειψη πολιτισμού που δείχνουν μέσα σε αυτά τα μαγαζιά και τις κάτω από αυτέ τι μουσικέ που ακούγονται, ναι. τι μεταφέρουν έξω. έξω. Έτσι λοιπόν αυτό ο, ο, ο εγωκεντρικό χαρακτήρα ναι. που δημιουργείται από αυτόν που κάθεται στο πρώτο τραπέζι, αύριο θα βρεθεί στο γήπεδο και θα λειτουργήσει ακριβώ με, με τον, τον ίδιο τρόπο. τρόπο. Να λοιπόν, γι' αυτό λέω εγώ. Ναι, γιατί δεν υπάρχει άποψη, φιλτράρισμα στο ενδιάμεσο. Δεν υπάρχει. Αν λοιπόν ακόμα και το μουσικό, α, το κατασκεύασμα που εκείνη την ώρα ακούει, ήταν ενό άλλου επίπεδου, ενδέχεται διότι η μουσική εξημερώνει τα ζώα. Δεν μπορεί να μην εξημερώσει τον άνθρωπο ο έχει λογική και εγκέφαλο που λειτουργεί. Συμφωνώ. Λοιπόν, άρα εάν υπήρχε λοιπόν μια καλύτερη κατάσταση και εκεί μέσα, έρχομαι να, να, να πω δηλαδή την άποψή μου για το γήπεδο της μουσικής, που είναι δυστυχώς ναι. αυτά τα νυχτερινά μαγαζιά. Και γι' αυτό το σύνδεσα και προηγουμένω και είπα και με τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι φορεί ε, μια γενικότερη λογική. Αν θα είναι αυτό που σου είπα, αυτού... ότι ναι, η... η αισιοδοξία μου είναι μέχρι ένα σημείο. Είναι ουτοπικό. σω να είναι ουτοπικό, αλλά να μεγάλε Α, σε... α... Ας ελπίσουμε φορές... μερικέ φορέ ναι, μια, μια ουτοπία να, να επικρατήσει. πράγματα. Και ακόμα και αν δεν το πετύχει 100%, μπορεί να το πετύχει σε ένα μικρό ποσοστό. σωστό Και σε αυτό το μικρότερο ποσοστό να διαμορφώσει χαρακτήρε ενδεχομένω. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι έτσι, ναι. τελειώνοντας αυτή ναι. την πολύ όμορφη και κατατοπιστικότατη κουβέντα μας, ότι μέχρι σήμερα ήξερα έναν ε, σχολιαστή του ποδοσφαίρου, ο οποίος είχε τρομερή σχέση με τη μουσική, mm. με την όπερα. Ήταν το ο Διαβογιάννης, ο έτσι. Ναι, σήμερα γνώρισα πώς... άλλον έναν. Ξέρω, με αυτό και μόνο που είμαι στην ίδια κουβέντα και στην ίδια ναι, ναι, ναι. Ε, αναφορά με το Γιάννη, ναι, 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 ε, είναι νομίζω, τιμή μου. Ναι. Ε, ναι, ο Διακογιάννη λάτρευε τη, τη μουσική. Λάτρευε, τους... Και όταν μετέδιδε του αγώνε ακόμα. Τα πάντα. Ε, λάτρευε τη γαλλική μουσική επίσης, λόγω καταγωγής, καταγωγή, λόγω τη μητέρα του. Ε, ήταν καθηγήτρια πιάνου. Ναι. Ο ίδιο θα ήθελε να γίνει πιανίστα. Το, το έχει πει πολλέ το Τον έχω ακούσει ε, να ε, έχει τραγουδήσει βράδια, έχει διασκεδάσει ε, με τους ανθρώπους, τους φίλους του ανθρώπου, του φίλου του πολύ ιδιαίτερα. Και έχει πει ότι την παραμονή του τελικού του 1990 πήγε κύριε στις ναι. θέρμες του Καρακάλα, του Τρει Τενόρου. Μπράβο. Ναι. Προτίμησε να μην δει τον μικρό τελικό Ιταλία-Αγγλία ναι. ναι. που ήταν και η καθεαυτού δουλειά του. Ναι. Ακριβώ γιατί είχε αυτή την, την κουλτούρα μέσα. Για να ήταν το, και το, μια το... πολύ ξεχωριστή φυσιογνωμία σε, ναι. έτσι κι αλλιώς σε όλα τα επίπεδα. Σίγουρα και το μετέφερε άλλωστε και όταν μετέδιδε ακόμα αγώνε. Ναι, ναι, ναι. Σε κάποια φάση έδινε παραδείγματα μέσα από τι μουσικέ. Μέσα από μουσικές, ναι. Δηλαδή ήταν υπέροχο. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί ε, Χρήστο μου είδα ότι όχι απλά έχει απόλυτη γνώση για το αντικείμενό σου. Αλλά βλέπω ότι έχουμε πάρα Έχει, πολλά η μουσική, πράγματα. πράγματα. Μουσική, τι λατρεύω. Ναι. Λέω και κανένα φορά ότι μπορεί αν δεν είχα γίνει αθλητικός συντάκτης θα μου άρεσε πάρα πολύ. Ω παιδί ακούγα πάρα πολύ τις εκπομπές του Γιάννη του Πετρίδη. Ήταν ε, το, βέβαια, το, το, κλασικό βέβαια, όλοι, όλοι μας ραδιόφωνο. με τις εκπομπές το του οποίο, Γιάννη. του Γιάννη του Πετρίβη. Οι εκπομπέ εκπομπές του άλλου Γιάννη του Πετρίδη. Τέσσερις ναι, ναι, ναι. με πέντε. Μας έφεραν το τέσσερις με πέντε κατά <laughs> απόγευμα. Μας έφερναν τον ναι. κόσμο τη μουσική που εμεί τότε δεν είχαμε σε... την πρόσβαση που έχουν τα σημερινά παιδιά στο τι συμβαίνει, μα την έφερνε μέσω του ραδιοφώνου ναι, και ναι. μετά ψάχναμε να βρούμε του δίσκου. Ναι, ναι. Και αυτή η αγάπη, λέω λοιπόν ότι θα μπορούσα να ναι. έχω γίνει, λέω, ένας ένα DJ ναι, 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 στο, ε, στο ραδιόφωνο. Σαν... Μπορεί να μην είχα γίνει, μπορεί να μην ήμουν τόσο καλό ή οτιδήποτε, πάντω η αγάπη μου για τη μουσική υπήρχε, υπάρχει και μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή θα υπάρχει. Και εγώ στο βεβαιώ ότι θα μπορούσε να γίνει ένα καταπληκτικό ε, ραδιοφωνικό παραγωγό. Ασχολούμενο ε, με τη μουσική, είναι ναι, σίγουρο καλά. μετά από όλα όσα συζητήσαμε σήμερα. Ναι, ελπίζω και εγώ α, η μουσική και ο αθλητισμό να συμπορεύονται, το ποδόσφαιρο να γίνεται καλύτερο. Μακάρι. Να φτιάχνουμε κυρίω και το καλύτερο δεν εννοούμε στον αγωνιστικό χώρο με τέσσερι γραμμέ. Ε, αλλά για να μπορούμε να ασχολούμαστε περισσότερο με το ποδόσφαιρο σαν ένα κοινωνικό φαινόμενο, γιατί είναι ένα από τα μεγαλύτερα. το μεγαλύτερο φαινόμενο, φαινόμενο μαζί με τη θρησκεία. Έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν. Και ίσω και η μουσική και η να μουσική. μπορεί να παίζει Ακριβώς. περισσότερο ρόλο στο να φτιάχνει του φιλάθλου πάνω στι εξέδρε να είναι πιο αγαπημένοι και να είναι όλοι μαζί Πάντως, και να το ζήσουμε περισσότερο από ό,τι το ζήσαμε εμεί Ένα κόσμο χωρί μουσική. Είναι. Ναι. Θα ήταν ένα αφόρητα βαρετό κόσμο. Έτσι είναι. Λοιπόν, Ακριβώ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ εγώ. Σε Και εγώ σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά.